Πάμε τώρα στον Ριχάρδο. Τι έγινε, ο Ριχάρδο. Μπήκε στην Μπουζού και δεν πήγε στον Κορυδαλό. Όπω γράφουν κάποιοι στο Facebook, ο Ριχάρδο τώρα και στον Κορυδαλό. Όχι, δεν μπήκε στον Κορυδαλό ο Ριχάρδο. Διαλέξαν άλλη περιοχή να πάνε. Σε ποια περιοχή θα πάει τώρα το υποκατάστημα? Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε κυριολεκτικά πρέπει να περνάει την πόρτα των φυλακών Αυπλίου. Α, μισό λεπτάκι. Εδώ λοιπόν. Δεν είναι ωραίο το Ναύπλιο. Είναι ρομαντικό. Είναι ρομαντικό το Ναύπλιο. Α, ναι. Και τον Μπούρτζι. Θα βλέπει και θέα. Για πείτε μα, κυρία, εδώ να μα πει, κύριε Νταϊλάκη, οι φυλακέ εκεί του Ναύπλιου είναι ωραίε. Σε σχέση με τον Κορυδαλού, ποιες είναι πιο ωραίες από τις δύο? Καταρχήν, το πού θα πάει ένας κρατούμενος όταν πλέον έχει εκδοθεί το έντυμα προσωρινής κράτησης, το αποφασίζει ο εισαγγελέας. Ναι, άλλο χορτάω. Εγώ ρωτάω να πείτε πού είναι πιο ωραίες φυλακές. Οι μεν φυλακές είναι, εδώ του Κορυδαλού είναι φυλακές δικαστικές, οι άλλες είναι φυλακές αγροτικές. Ανακύπτουν διάφορα θέματα και είναι θέματα συζήτησης και έρευνας. Μάλιστα. Άρα είναι αγροτικές οι φυλακές, λέτε. Ναι, σε καλή μοίρα λοιπόν. Έχουμε τον κύριο Κούγια στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κούγια, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κούγια. Άρα σε ωραίες φυλακές πήγε ο κύριος Ριχάρδος τώρα, για να σκεφτείτε. Τι ανοησία είναι, ποιος την είπε αυτή την ανοησία, ότι πήγε σε αγροτικές φυλακές? Η κυρία Νταϊλάκη, δικηγόρος. Μάλλον είναι άσχετη. Κατελώς. Τον Ναύπλιο έχει δύο φυλακές. Έχει την κλειστή φυλακή Ναυπλίου, που είναι η φυλακή που κρατούνται αυτοί οι οποίοι είναι προσωρινά κρατούμενοι και οι υποθέσεις τους βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση δηλαδή ακόμα. Δεν έχουν τελειώσει όλες οι διαδικασίες. Και είναι και η αγροτηφύγικη φυλακή Ναυπλίου, που δεν είναι στον Ναύπλιο, αλλά είναι στην αρχαία Τίνιθα. Άρα το διευκρινίσουμε αυτό. Εκεί στην αρχαία Τίνιθα είναι οι φυλακές όπου πηγαίνουν να ολοκληρώσουν την ποινή τους συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είναι πάρα πολλά χρόνια φυλακές και που στο τέλος, αφού έχει δοκιμαστεί η επιμονή τους στην πειθαρχία της φυλακής, η συμμόρφωσή τους, συνήθως άνθρωποι που θα μείνουν περισσότερα από 10 χρόνια στη φυλακή, τους επιτρέπεται να τελειώσουν τις ποινές τους σε αγροτική φυλακή. Όπως παραδείγματος χάρη, υπάρχουν δύο αγροτικές φυλακές στην Ελλάδα. Η μία είναι οι φυλακές Τίνιθος στην Αργολίδα, που δεν έχουν καμία σχέση με τις φυλακές Ναυπλίου, που είναι κλειστές φυλακές σαν τις άλλες φυλακές, και είναι και η αγροτική φυλακή Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Μάλιστα. Κύριε Κούγια, σας ακούσαμε είναι να κάνετε... Είναι και η αγροτική Αγιάς στην Κρήτη. Μάλιστα. Σας ακούσαμε να κάνετε καταγγελία ότι υπήρχε πολιτικός λόγος που... Είναι καταγγελία, διαπίστωση είναι. Όταν σε μια υπόθεση που έχει πάρει μια τέτοια δημοσιότητα, ακούς τον επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας, χωρίς να γνωρίζει καν τη δικογραφία, την οποία δεν γνώριζε και κανείς μέχρι εκείνη τη στιγμή, ήταν ακόμη στην αστυνομία δικογραφία, να προκαταδικάζει ένα κατηγορούμενο για ένα τέτοιας όχι μεγάλης κοινωνικής απαξίας αδίκημα, μιλάμε για οικονομικό έγκλημα. Και μιλάμε ότι ακόμη και στη χειρότερη περίπτωση τα είχε κάνει αυτά ο Ριχάρδος, η ζημιά του δημοσίου είναι 700.000 ευρώ. Όταν αποφυλακίζονται καθημερινά για εξοπλιστικά, για άλλες υποθέσεις του δημοσίου, γιατί αυτές είναι οι υποθέσεις που είναι στις ανακριτές και στους ανακριτές διαφθοράς, είτε με εγγύηση, είτη με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Δεν σας σοκάρει και σας το γεγονός ότι όχι μόνο ο συγκεκριμένος, αλλά και άλλα 7 άτομα, τα οποία ήταν συνεργάτες του, για μια υπόθεση η οποία είμαι βέβαιος θα καταλήξει σε αθωτική κρίση. Δεν υπάρχει καμιά άλλη πρεπορία. Όλα είναι εργασίες της αστυνομίας. Ο εντολέας μου στο χρονικό διάστημα που του λένε ότι πήγε να βγάλει 100.000 χρυσό με ένα λεωφορείο, έχει εξαγωγές νόμιμες 54 εκατομμυρίων ευρώ χρυσού. Άρα λοιπόν, πώς να μην εκφράσεις την σκέψη, δεν έκανε καμία καταγγελία, ότι οι καθένας είναι άνθρωποι, είναι και οι εισαγγελείς, δεν μπορούν να καταργήσουν, για την επόμενη ώρα που θα έμενε ελεύθερος ο Ριχάρδος, σε αυτό το στάδιο, αυτομάτως καταλαβαίνετε τι συζήτηση θα είχαμε σήμερα στην τηλεόραση. Και για ποιους θα συζητάγαμε. Θεωρείτε για ποιο λόγο τον οδήγησαν στη φυλακή? Τι ήταν αυτό το οποίο είπε ο εισαγγελής? Είναι ένα χειρό όνομα, το οποίο είναι και σαν πρόσωπο είναι αντιπαθές λόγω της δραστηριότητός. Δεν είναι και το ωραίο πράγμα να έχεις οργανώσει μια αλυσίδα ενεχειραστηριών 88 σε όλη την Ελλάδα, που οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται από τα χρέη
από τα δάνεια, από τις φορολογικές υποχρεώσεις, ασφαλιστικές υποχρεώσεις, από οτιδήποτε, από την ανεργία, να πηγαίνουν να δίνουν τα χρυσαφικά τους. Άρα λοιπόν, μας λέτε επειδή ήταν, ότι απλά επειδή δεν ήταν αρεστός, συγγνώμη, στους δικαστές, τον κλείσαν φυλακή. Οι πολιτικοί μας ψάχνουν σε αυτό το στάδιο το προεκλογικό, καθώς είδατε έγινε κορυφαίο θέμα στη Βουλή. Η ΜΕΝ Νέα Δημοκρατία καταγγέλει ότι έχει καταργηθεί κάθε έννοια αστυνομεύσεως στη χώρα και ο Πρωθυπουργός απέτησε να κοιτάξετε εμείς ποιον πιάσαμε. Εσείς μιλάτε για μικρές υποθέσεις και εμείς κοιτάξτε ποιον πιάσαμε. Λες και πιάσανε το Γιαμπίλα. Εγώ πιάσανε κανένα μεγάλο απατεώνα ή κανέναν που κατασπατάλησε τα λεφτά του δημοσίου. Ο κύριος Ριχάρδος. Από τον Ριχάρδο κάθε μήνα ναι. Το ελληνικό κράτος εισέπρατε 150.000 ευρώ. Σε ΙΚΑ και σε φορεία. Και ακούγεται το θέμα όμως είναι ότι εάν έχει εμπλοκή με τους ληστές όμως, εκεί είναι άλλο θέμα. Για να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν το θέμα. Ξαναλέω και πάλι, εγώ δεν θα κάνω περάσεις. Τη λέω έτσι, έχω πει τις απόψεις μου, έχετε στα χέρια σας 26 σελίδες πολυσέλιδο επώνυμα, δεν χρειάζεται να λέω πολλά λόγια. Ναι, πόσο καιρό θα καθίσεις στις φυλακές ναυπλίου ο κύριος Ρεχάρδος. Πόσο καιρό θα καθίσεις στις φυλακές ναυπλίου ο κύριος Ρεχάρδος. Κανείς δεν γνωρίζει. Όταν η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη, η τύχη των ανθρώπων εξαρτάται από τους δικαστές. Ούτε από τους δικηγόρους, ούτε από τους δημοσιογράφους. Θα γίνει κάποια αίτηση αποφυλάκησής του. Μέχρι την Παρασκευή θα κάνουμε προσφυγή πιθανώς. Αλλά το σκέφτομαι. Θα δούμε. Μάλιστα, κύριε Κούγια, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε δικαιώμα σε 5 μέρες να κάνουμε προσφυγή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ξέρετε πόσο χαμηλά είχε πέσει ο χρυσός. Γύρω στα 1000 ευρώ είχε πέσει πιο χαμηλά ο χρυσός. Πόσο αγοράζαν, όχι μόνο ο κύριος Ριχάρδος, αλλά και άλλοι σαν τον κύριο Ριχάρδο, πόσο αγόραζαν τη μία βέρα που είχατε πει εσείς την άλλη φορά. Να κοστίζει δηλαδή να πηγαίνω εγώ το δαχτυλίδι μου για ενέχειρο, ναι. Γιατί το είχα ανάγκη, όχι εγώ και κάθε εγώ. Και η αξία του να ήταν 1500 ευρώ και να μου δίνουν 200. Έτσι, ποιος κλέβει ποιον. Πάντως αυτό που έχει έτσι το θέμα εδώ πέρα είναι μέχρι και δόντια φίλοι. Εδώ το βασικό είναι ότι πώς ένας ιερέας οδήγησε στην εξάδρωση του κυκλώματος Ριχάρδου. Πράγματι. Για πες μας λοιπόν, γιατί έχει σημασία. Πράγματι. Αυτά πρέπει να τα βλέπουμε. Έτσι. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε τάχιστα ότι το κύκλωμα είναι πολυδέδαλο. Δεν είναι μόνο ο τηλεοπτικός ενεχειροδανιστής που λένε. Λοιπόν, πώς φτάσανε τώρα οι αστυνομικοί πριν 17 μήνες. Στο κύκλωμα. Πάμε να σας ακούσουμε λοιπόν. Λοιπόν, ένας ιερέας πήγε στο ΣΔΟΕ και ανέφερε ότι σε κατάστημα του νησιού στο οποίο βρίσκεται, στην Ζάκυνθο, ότι είδε με τα μάτια του, ιδέης όμαση, μέσα σε κατάστημα ενεχειροδανιστήριο, κλεμμένες εικόνες από το ναό του. Έτσι λοιπόν άρχισε και στήθηκε μία επιχείρηση, στην οποία μάλιστα προείστατο ο διευθυντής του ΣΔΟΕ και βρήκανε πραγματικά πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή ο παπάς, ο ιερέας, ναι. Περνάει και βλέπει τις εικόνες που του είχαν κλέψει. Έτσι φίλε. Τις εικόνες οι οποίες του είχαν κλέψει, εδώ βλέπει εικόνες, οι εικόνες που του είχαν κλέψει από τον Ιερό Ναό, τις είδε μέσα σε κατάστημα. Σε κατάστημα του Ριχάρδου. Έτσι. Είναι το ερώτημα. Πολύ καλό το ερώτημα. Σε κατάστημα του κυκλώματος. Και ο θέλω κυκλώματος. Να είμαι συγκεκριμένος. Για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Έτσι, για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Έτσι λοιπόν άρχισε η έρευνα. Ακριβώς. Των διοκτικών αρχών. Όταν λέει, μα τι γίνεται εδώ πέρα, λέει το ΣΔΟΕ. Τι γίνεται εδώ πέρα. Εικόνες του παπά. Και όμως ήταν εικόνες που είχαν κλαπεί από την ιερά. Από το Καμπούρια, είναι αρχαία, είναι παλιά στην αρχαιοκαπηλεία. Είναι άλλη κατηγορία. Ιερό, έτσι. Ναό. Έτσι. Από τον ιερό. Είναι από 10 και πάνω. Το συγκεκριμένο. Και βρέθηκαν και όπλα. Έτσι ήταν κάτι που κινητοποίησε λοιπόν πολλές αρχές πλέον μαζί και άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι. Και να σας πω και κάτι μια άλλο. Μια καταγγελία. Ένας χριστιανός βρέθηκε. Και να που οδήγησε τις αρχές. Αυτό που φωνάζει ο κύριος Καμπούρης καιρό τώρα. Ότι δεν είναι ρουφιανιά το να λέμε σαν τον κύριο Ριχάρδο είναι πάρα πολύ και εκείνη τηλεοπτική, γιατί έχω προσωπική πείρα εγώ, όταν συνεργαζόμαστε με τον κύριο Καμπούρη σε κάποιο άλλο κανάλι και ήρθε πρώτος από την αστυνομία με κάμερα, όταν με λίστεψαν στο δρόμο, εκλάβησαν λοιπόν από την τσάντα μου ένα στυλό καρτιέ συλλεκτικό, και το βραχιόλι που φορούσα τα είχα βάλει μέσα στην τσάντα μου. Λοιπόν, μετά από 1,5 χρόνο, περίπου,
βλέπω σε μία εκπομπή που γίνεται συνήθως που πουλάνε κοσμήματα κτλ. Στυλό μου. Η βλακεία μου ήταν ότι εκείνη τη στιγμή αντί να πάρω στο τμήμα και να το αναφέρω, τηλεφώνησα στην εκπομπή και λέω αυτό που δείχνεται είναι δικό μου κομμάτι. Και το γνωρίζω πολύ καλά γιατί στην Ελλάδα είχαν έρθει δύο. Το ένα το είχα εγώ και το άλλο το είχε ο άντρας μου. Συλλεκτικό λοιπόν. Συλλεκτικότατο. Και ξέρετε τι μου απάντησε ο κύριος με θράσος όταν μου μίλησε στο τηλέφωνο, γιατί είναι μεγάλος τηλεοπτικός εκείνος. Ότι έχω χαρτιά που το έχω αγοράσει από την Ελβετία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και τα χαρτιά τους ακόμα, τα τιμολόγια που κόβουν σε ορισμένα τα οποία τους το πάνε για κλεπταποδοχή, έχουν τιμολόγια. Κατηγορούνται και για αυτό. Εσείς πήγατε στην αστυνομία. Εγώ την καταγγελία μου την έκανα. Φυσικά αφού είχε τιμολόγια. Πήγατε όμως στην αστυνομία να το καταγγείλετε. Βεβαίως πήγα. Είχε αποτέλεσμα. Δεν μπορούσα να αποδείξω τίποτα. Ότι το κομμάτι είναι αυτό δικό μου. Μάλιστα. Πάντως, πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Να πω κάτι, κύριε. Πάμε γιατί έχουμε φύγει, έχουμε βγει εκτός χρόνου. Πάμε λοιπόν να δώσουμε, γιατί ο κόσμος φοβάται πλέον όλα αυτά τα οποία γίνονται.